1-2-1-2. Είναι το Theater Voice και είμαι ο Φάνης Αριτζής. Στο απόψινό μας επεισόδιο έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον αγαπημένο Στέλιο Βραχνή. Στέλιο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λέω αγαπημένο γιατί με το Στέλιο μας χωρίζει ένας δρόμος, κυριολεκτικά, γιατί είμαστε από την ίδια γειτονιά. Βέβαια, με κάποια αρκετά χρόνια διαφοράς, δεν είναι τυχαία να γνωριζόμαστε, αλλά είμαστε στην ίδια γειτονιά στη Θεσσαλονίκη, εκεί μεγαλώσαμε, στην Καλαμαριά. Έτσι. Στέλιο, σε ευχαριστώ που βρίσκεσαι στο Theater Voice. Να πω κάποια πράγματα για το Στέλιο Βραχνή. Ο Στέλιος Βραχνής είναι σκηνοθέτης και επίσης είναι ιδρυτής του Θεάτρου Πρόταση στη Θεσσαλονίκη. Και θα ήθελα να πω, Στέλιο, συγχαρητήρια για το νεαρό της ηλικίας σου, για όλα αυτά τα οποία ήδη έχεις καταφέρει. Εντάξει, αυτά τώρα ευχαριστώ πολύ, αλλά όλα αυτά, εντάξει, είναι λίγο για κατανάλωση. Δηλαδή, εγώ δεν έχω τόσο μεγάλη αίσθηση του χρόνου, ούτε της ηλικίας ιδιαίτερα, Φάνη μου. Δηλαδή, ούτε εγώ κάπως το διανοούμαι ότι έχουμε ολοκληρώσει 5 χρόνια λειτουργίας ομάδας. Συγχαρητήρια. Και εγώ είμαι 7 χρόνια σκηνοθέτης. Δηλαδή, κάπως όλα αυτά γίνονται rimming. Δηλαδή, ξεκίνησα στη σκηνοθεσία του θέατρου με μια έτσι ελαφρά άγνοια κινδύνου και με μια πυροδότηση ότι δεν πίστευα και πολύ το θέατρο. Θα ήθελα λίγο να τα πούμε με τη σειρά, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και για να εμπνεύσουμε και για και νεότερους που μας ακούνε, που θα ήθελα να ακολουθήσουν το δρόμο σου. Να πούμε ότι εσύ πήγαινες στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Θεσσαλονίκη, σωστά? Έτσι, έτσι. Ξεκίνησα, ήμουν από την τρίτη φουρνιά αυτού του πολύ ιδιαίτερου σχολείου στη Θεσσαλονίκη, που τότε υπήρχαν μόνο 3 στην Θεσσαλονίκη, το Γέρακα και το Ηράκλειο. Τώρα νομίζω ότι υπάρχουν άλλα 3-4. Ήταν μια περίοδος πάρα πολύ γόνιμη, ήταν μια περίοδος σκληρή. Δεν ήταν εύκολο να φοιτήσει αυτό το σχολείο, να φτάσει αυτό το σχολείο. Είχε πολλές ιδιαιτερότητες, ήταν πολύ αυστηρά τα πράγματα. Μας ρίξανε αμέσως στα πολύ βαθιά. Επειδή μου στην κατεύθυνση θεάτρου και κινηματογράφου, σκέψω ότι στην τρίτη γυμνασίου, ας πούμε, είχαμε μάθημα αισθητικής κινηματογράφου και ιστορίας θεάτρου 1 και 2. Wow. Ναι. Εντάξει, για ένα παιδί εκείνης ηλικίας νομίζω είναι αρκετά δύσκολο, αλλά παράλληλα έτσι σφυριλατεί και μια υπέροχη αισθητική. Σίγουρα. Ένα άτομο που έβγαινε από αυτό το σχολείο, ακόμα και δεν ασχολιόταν επαγγελματικά με την τέχνη, είχε ένα τεράστιο εσωτερικό άνοιγμα απέναντι σε οτιδήποτε ξέφευγε από αυτό που λέμε καθημερινότητα ή από αυτό που λέμε πεζότητα ή από αυτό που λέμε κοινωνική στηρότητα με έναν τρόπο. Δηλαδή είχε ένα... Είναι άτομα φωτισμένα, η φουρνιά μου τουλάχιστον, με πολύ έντονη πνευματικότητα και ανησυχίες. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι σαν εσένα που φοιτήσαν σε αυτό το σχολείο, αν πάρουμε και εσένα σαν παράδειγμα, από πολύ μικρή ηλικία θριαβεύουν, οπότε μπορούμε να πούμε ότι εδώ ότι στην κοινωνία χρειάζονται και άλλα τέτοια σχολεία, ούτως ώστε τα παιδιά να ξεδιπλώνουν τα ταλέντα τους, όχι μόνο στις τέχνες, στον αθλητισμό, που εντάξει υπάρχουν αθλητικά σχολεία περισσότερα χρόνια, αλλά στις τέχνες ειδικότερα νομίζω αξίζει να γίνει μια ειδικότερη μνήμα να συνεχίσουν έτσι, να σφυριλατούνται από νεαρή ηλικία παιδιά που έχουν την καλλιτεχνική κλίση, ούτως ώστε να μην χάσουν χρόνια μεγάλα, αλλά πολύ γρήγορα όπως εσύ να βρούνε το δρόμο τους και να κάνουν αυτό που θέλουν. Ναι, ναι. Αυτό βέβαια έχει να κάνει λίγο και με το... Είναι και λίγο τυχαίο. Δηλαδή εγώ τώρα έτυχε και πολύ μικρός. Είχα κατασταλάξει ακριβώς το τι ήθελα να κάνω. Δηλαδή στο τι ήθελα να ασχοληθώ με τη σκηνοθεσία του θεάτρου. Το ζήτημα είναι να υπάρχουν ανησυχίες. Αυτό μπορεί να δοθεί και μέσα από ένα καλλιτεχνικό σχολείο και μέσα από ένα γενικό σχολείο όμως, που όμως έχει μια ακρίβεια και μια γενικότερη αίσθηση του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή γύρω μας. Όχι τόσο κλειστά, όχι τόσο ιδρυματοποιημένα. Δηλαδή το καλλιτεχνικό σχολείο ήταν μια πολύ, θα σου πω πως το βιώνω, ήταν πολύ αλήτικα τα πράγματα και ταυτόχρονα είχα μια συγκλονιστική ακρίβεια. Μάθαμε να είμαστε ακριβείς. Αυτό νομίζω είναι το ισχυρότερο μάθημα που έχω και έχω προσιλωμένη. Γιατί ένα πράγμα το οποίο πάσχει η εποχή μας δυστυχώς είναι από αστιγματισμό. Δεν έχουμε στίγμα, δηλαδή δεν μπορούμε να εστιάσουμε το βλέμμα μας σε κάτι.
Και το ένα πράγμα το οποίο ήξερε πολύ καλά να κάνουν οι συγκεκριμένοι δάσκαλοι του καλλιτεχνικού σχολείου, που μπαίναν τότε με βιογραφικό για να διδάξουν εκεί, ήταν αυτό. Να δώσουν στίγμα και ένα συγκεκριμένο βλέμμα στα άτομα αυτά να μπορούν να καρφώνουν ορίζοντες. Τι υπέροχο, πραγματικά μπράβο και συγχαρητήρια στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Θεσσαλονίκης που τα κατάφερε να το κάνει αυτό. Ναι. Και να πούμε λίγο και για σένα ότι εσύ παράλληλα με τη φίτησή σου από το Καλλιτεχνικό Σχολείο Θεσσαλονίκης συνέχισες ως υπότροφος κιόλας στην ανώτερη δραματική σχολή του Βουτσινάς Θεσσαλονίκη, σωστά? Πολύ σωστά. Ήταν μια. Ήξερα ότι για να γίνω σκηνοθέτης πρέπει να περάσω είτε από τη φιλοσοφική, που ήταν μια άλλη μου αγάπη, ο λόγος, είτε μέσα από την υποκριτική. Και μετά με κέρδισε πιο πολύ η υποκριτική, διότι ήθελα να δω από μέσα πώς είναι και τι προϋποθέτει ενδεχομένως ένα άτομο να κάνει μέσα αυτή την αρένα των πραγμάτων. Και φυσικά να πάρω feedback από τους ανθρώπους που σκηνοθετούσαν ή εμψύχωναν τις ομάδες. Ήταν δηλαδή ένα οδηπορικό πολύ αναγκαίο μου σε αυτή τη σχολή, έτσι όπου είχε κάποια ελεύθερα μετά τα απογευματινά για να μπορώ να φεύγω, να μπορώ να παρακολουθώ και άλλα σεμινάρια, να μπορώ να ταξιδεύω στην Ευρώπη για να βλέπω θέατρο, να μπορώ να ερευνώ πράγματα που με αφορούσαν πολύ εκείνη την περίοδο και φυσικά για να αρχίζω να κάνω παραστάσεις και να αναμετριέμαι, δηλαδή να αρχίζουν οι πτήσεις μου, γιατί αυτό που με ενδιέφερε, γιατί όπως ίσως καταλαβαίνεις, δεν είχα πολύ μεγάλη αίσθηση του πόσο χρονών είμαι. Το μόνο που είχα αίσθηση και ήθελα είναι πραγματικά να μπω σε αυτό το χώρο και να βρω τα δικά μου πατήματα και να ανακαλύψω ή να εφεύρω μια προσωπική μου γλώσσα μέσα σε αυτό. Και νομίζω ότι βρίσκεσαι σε πολύ καλό δρόμο και από το έργο σου φαίνεται ότι το καταφέρνεις και μπράβο σου. Να μείνουμε και λίγο και στις αναζητήσεις σου αυτές. Βλέποντας το βιογραφικό σου, έχεις ασχοληθεί και με το σωματικό θέατρο, σωστά? Ναι, αυτός ήταν ο άξονας. Ήμουνα, ίσως επειδή η πρώτη μου έτσι πολύ έντονη θεατρική, οι πρώτες μου πολύ έντονες θεατρικές αναφορές ήταν το 12 και το 15, το 14 νομίζω, το 14 δεν είμαι σίγουρος, με τη θρηλυκή παράσταση του Αλάρμε του Τερζόπουλου που είχε έρθει στο θέατρο Αυλαία και έπειτα η συγκλονιστική παράσταση του Σίμου του Κακάλα, η Γκόλφο. Director's Cut και η Ιεροφύλη του Σίμου. Ήταν δηλαδή κάποιες παραστάσεις τότε που είχα δει, οι οποίες μου διαμόρφωσαν πάρα πολύ έντονα το τι θέλω να ερευνήσω. Ιδιαίτερα ο Θόδωρος Τερζόπουλος. Έτσι με γνώμονα του ότι τι είναι αυτό που μεσαγίνευσε με τέτοιο τρόπο στο Αλάρνε και τι είναι αυτό το οποίο ένιωθα μια τέτοιο τόσο έντονη σωματική εμπλοκή με αυτό που γινόταν, εν ερήμη μου πάλι, χωρίς να καταλαβαίνω τι γινόταν, με έφερε αντιμέτωπο στο να ερευνήσω αυτές τις περιοχές. Αναζήτησα δηλαδή πράγματα για να βρω αυτή τη σωματική ενέργεια, αυτό το άνοιγμα του σώματος απέναντι σε πράγματα και την υποκριτική στην πραγματικότητα ως ασκητεία. Έτσι. Δηλαδή την υποκριτική ως όχι ένα επάγγελμα απλά ή ως ένα λειτουργήμα όπως αρεσκόμαστε να λέμε, αλλά ως μια διαδικασία έρευνας, σωματικής έρευνας και μια αέναη διαδικασία αναζήτησης πραγμάτων που με ξεπερνούν. Δηλαδή δεν θεωρούσα αδιανόητο, και ακόμα το θεωρώ, ένας ηθοποιός αυτή τη στιγμή για να αντέξει αυτό που κάνει, γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Βέβαια, βέβαια. Ναι, δηλαδή θεωρώ αδιανόητο το να ένας ηθοποιός να σκέφτεται μόνο ακροάσεις, αρέσω, δεν αρέσω, να πάω να δουλέψω με πάρα πολλούς σκηνοθέτες για να έχω. Δηλαδή θα λέγω, εμένα με ακούγονται λιγάκι πρόχειρα. Στην πραγματικότητα θεωρώ ότι η υποκριτική έχει μέσα της κάτι φοβερά μοναχικό με την έννοια του μοναχού και προϋποθέτει μια τέτοια προπόνηση προσωπική και ομαδική η οποία μου διαμορφώνει έναν κώδικα. Με άλλα λόγια, ο ηθοποιός οφείλει για μένα οφείλει να είναι ένας άνθρωπος καταρχάς με ιδεολογία και νοοτροπία, να μην είναι ένα άτομο που απλά παίζει σε σκηνοθέτες. Αυτό εγώ οραματίζομαι. Δηλαδή πιο πολύ είμαι κοντά σε ομάδες θρηλυκές όπως του Peter Brook, της Ariane Ruskin, δηλαδή αυτές ήταν οι αναφορές μου, του Γκροτόφσκι, του Θεάτρου Άτης, του Τερζόπουλου, των θεσαίων ensemble του Μαρμαρινού, ή διπλούς αέρος που λεγόταν παλιά.
ή του Λευτέρη Βογιατζή. Δηλαδή είμαι προς εκείνες τοποθετήσεις. Δεν είμαι τόσο πολύ των σκηνοθετών που κάνουν, ας πούμε, ακροάσεις οντισιών. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ ζωή μου ακροάσεις. Κάνω trainings και έτσι καταλαβαίνω τη διαθεσιμότητα. Δεν με ενδιαφέρει το ταλέντο. Το ταλέντο, να, αυτό ας πούμε είναι ένα χαρακτηριστικό. Δεν με απασχολεί το ταλέντο. Το ταλέντο είναι τυχαίο γεγονός. Αυτό που με απασχολεί είναι η τυφλή, η πάρα πολύ τυφλή προσήλωση ενός ανθρώπου σε κάτι που δεν καταλαβαίνει. Η μη εγκεφαλικότητα. Το να μπορεί να μπαίνει στα πράγματα μέσα και να μην φοβάται να φτάνει στα όρια. Δηλαδή να είναι ένας οριακός ηθοποιός, ένας οριακός καλλιτέχνης. Και με αυτό φυσικά να το κάνει εγνώση του, έτσι. Βέβαια. Εγνώση του να μπαίνει στα βαθύτερα του βάθους του. Πέρα από έτσι, συναισθηματισμούς και στανισλαυσκικά πράγματα, να μπαίνει στα πράγματα σωματικά, έτσι. Γιατί το σώμα είναι όλο. Το σώμα φέρει τη μνήμη. Το σώμα φέρει τον πολιτισμό. Όχι το κεφάλι μας. Το λογοκρατούμενο καθεστώς που είναι το πάνω μέρος, το κεφάλι δηλαδή, το μόνο που κάνει είναι να έχει αυτές που λέμε, που λέει πολύ ωραία ο Φρόιτ, τις αποθήσεις. Στο θέατρο οι αποθήσεις, τώρα θα μου πεις, μιλάω για ένα πλαίσιο το οποίο μιλάμε για κολεκτίβα, έτσι δεν μιλάμε όταν είμαστε σε μια ομάδα όπου άλλος μας πήρε με οντισιόν και δεν ξέρουμε ποιος είναι, εκεί οφείλουμε να έχουμε αποθήσεις διότι δεν ξέρουμε ποιος είναι ο άλλος και τι θα κάνει πάνω μας. Αυτό τώρα μιλάμε σε ένα πλαίσιο όπου το σπίτι σου είναι η έρευνα που κάνεις στην ομάδα σου. Είναι τόσο υπέροχο το πώς τοποθετείσαι και νομίζω μετά από αυτή τη συνέντευξη θα αναρωτηθούν πολύ πώς θα μπορούσαν να συμμετέχουν στα προγράμματα τα οποία κάνεις. Ένα, να μας δώσεις κάποιες πληροφορίες, γιατί είσαι νομίζω το μέλλον που ψάχνουν οι ηθοποιοί πλέον, γιατί συνδυάζεις πολλούς άξονες από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά και επίσης τι να περιμένουν από ένα σκηνοθέτη σαν εσένα τεχνικά να τους διδάξεις. Γιατί σ' ακούω, θα πω όπως το εννοώ και αγαπητοί ακροατές, είσαι αρκετά συγκεκριμένος και ξέρεις πολύ καλά αυτό που κάνεις. Οπότε κάποιος αν θέλει να σε βρει, πέρα από το θέατρο πρόταση όπου το υγείσαι και τα λοιπά, τι να περιμένει να μάθει από σένα και τι θα ζητήσεις εσύ να εκπαιδευτεί ο άλλος. Καταρχάς είμαι πάρα πολύ ανοιχτός στο να γενικά όλοι μου η σκηνοθεσία είναι ένα πάρα πολύ παροχημένο επάγγελμα. Σκηνοθεσία θεάτρου. Εντάξει, τα έχεις καταρρύψει όλα έτσι με τον τρόπο σου που τα λες, αλλά μ' αρέσει γιατί, είναι, γιατί για να φτιάξουμε κάτι καινούριο, όχι, μην παρεξηγηθώ, αυτό που κάνει ο Στέλιος είναι αυτό που κάνουν όλοι οι σημαντικοί άνθρωποι και το λέω εγώ αυτή τη στιγμή, ότι για να φτιάξεις κάτι πρέπει να σεβαστείς όπως κάνει και ο Στέλιος κάτι παλιό, αλλά παράλληλα να οικοδομήσεις κάτι καινούριο. Ναι, δεν έχω θέμα με το παλιό. Υπάρχει, συνυπάρχουμε. Εντάξει, θα έπρεπε περιμένω να πεθάνει όπως οτιδήποτε παλιό και να γεννηθεί το επόμενο πάνω στις τάχτες του. Αυτό είναι πάντοτε. Αλλά αυτό είναι μια φυσική πορεία. Δεν το προειδέ. Δεν πας να προειδέ. Βέβαια. Για όλους μας ισχύει. Κανείς δεν γλιτώνει. Και με ακρίβεια μπαίνει στα πράγματα, τόσο πιο γρήγορα έρχεται η στιγμή όπου όλα φτάνουν στην υπέρβασή τους. Κοίταξε να σου πω, Φάνη μου, είμαι γενικά πάρα πολύ... περίμενε λίγο. Είμαστε live, αγαπητοί ακροατές, οπότε είμαστε live στο θέατρο Πρόταση με το Στέλιο. Λοιπόν, επανέρχομαι. Το ζήτημα είναι άλλο. Εγώ είμαι γενικά πάρα πολύ διαθέσιμος με τους ηθοποιούς. Δηλαδή, όπως σου είπα, επειδή θεωρώ ότι η σκηνοθεσία είναι ένα πάρα πολύ παροχημένο πράγμα, είναι ίσως το πιο σύγχρονο επάγγελμα στην αρχαία αυτή τέχνη. Έτσι, μιλάμε για το 1800 κάτι δημιουργήθηκε η σκηνοθεσία. Βέβαια. Του τι είναι η σκηνοθεσία τώρα είναι μια πάρα πολύ προσωπική κατάσταση. Για μένα, ναι, η σκηνοθεσία δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάτι στο μυαλό του και το κάνει. Αυτό είναι πολύ σαφές στον κινηματογράφο, ο οποίος όλα είναι ο κινηματογραφιστής και ο σκηνοθέτης. Για μένα το θέατρο είναι ο ηθοποιός. Μόνο. Τίποτα άλλο. Και μετά και το κείμενο εννοείται. Αυτά τα δύο. Ο σκηνοθέτης, προσοχή, είναι για μένα ναι, είναι δευτερευόντος δημιουργός. Δευτερεύον δημιουργός. Δεν είναι πρωτογενής. Τα πρωτογενή υλικά είναι πάντοτε ο ηθοποιός και το κείμενο. Αν μιλάμε τώρα για δραματουργική σκηνοθεσία,
Εκεί μιλάμε, εντάξει, ο σκηνοθέτης έχει έναν εξέχον ρόλο. Αλλά για μένα όλη η διαδικασία έχει να κάνει ανάπτυξη κώδικα. Δηλαδή, με η αγωνία μου πάντοτε στις πρόβες μου που είναι τρίμηνες, ο ένας μήνας είναι ανάπτυξη κώδικα, δεν μπαίνω κείμενο. Αναπτύσσω ένα τέτοιο κώδικα με τους ηθοποιούς μου, περνάμε από trainings, περνάμε μέσα από μια διαδικασία μελέτης και τρόπου εκφοράς του λόγου που με απασχολεί και ενός χειρονομιακού συστήματος που με απασχολεί, περνάνε από. Σαν να μπαίνουμε ξανά σε μια σχολή. Θα το πω έτσι. Εμψυχώνεται δηλαδή ξανά εκ νέου ένα υλικό. Ο ηθοποιός καλείται να ξεχάσει συμβατικά, εννοείται, όλες τις καταβολές που έχει από τα ιδρύματα που έχει περάσει, διότι δεν είναι αυτό που ζητώ. Δηλαδή ούτε το ρεαλισμό ζητώ, ούτε αναγκαστικά την κατεξοχήν σωματική προσέγγιση. Δηλαδή απευθύνεται σε κάτι που πρέπει να χτιστεί εκ νέου από την αρχή. Είναι μια συγκεκριμένη τεχνική που έχω που λέγεται βάλωτος ηθοποιός. Μετά από αυτό το μήνα, ο επόμενος μήνας είναι μόνο αυτοσχεδιασμοί, αέναοι αυτοσχεδιασμοί, οι οποίοι προκύπτουν από το κείμενο ως υλικό. Και μετά είναι το στήσιμο, τελευταίο. Οπότε θεωρώ ότι ο σκηνοθέτης δεν είναι ένας άνθρωπος που στήνει. Είναι ένας άνθρωπος που ακροάται, είναι ένας άνθρωπος που είναι ένας προπονητής στιγμών και σωμάτων, ο οποίος είναι διαρκώς, προπονεί τον ηθοποιό για να βάζει γκολ 60 με 70 παραστάσεις. Οπότε εμένα στην πραγματικότητα είτε ο άλλος ηθοποιός είναι απόφυτος του εθνικού, είτε του κρατικού, είτε άλλων δραματικών σχολών που έχει κάνει, ας πούμε, ρεαλισμό και οτιδήποτε, δεν με απασχολεί. Ξεκινώ από το μηδέν. Κάθε φορά όλα ξεκινούν από την ήττα. Όλα ξεκινούν από το κενό. Δηλαδή αυτή είναι η διαδρομή. Δεν μπορεί, για μένα δεν μπορεί να δημιουργηθεί. Και λίγο νιώθω, να σου το πω και έτσι, Φάνη, νιώθω λίγο, τι να κάνω, να κάθομαι και να του στείνω. Αυτή είναι η δουλειά. Δηλαδή μου φαίνεται πολύ. Πολύ μάταιο όλο αυτό. Πρέπει να αναπτυχθεί κάτι που να μας φέρει σε ένα κοινό μαζί. Ναι, ναι. Και αυτό φυσικά έχει να κάνει και με τις επιλογές των έργων μάλλον που κάνω, διότι ένας άλλος άξονας της ομάδας είναι ότι ανεβαίνουν σύγχρονα έργα. Δηλαδή έχουμε ανεβάσει, ας πούμε, έργα της Δήμητρας Μήτα, πάρα πολλά έργα του Δημήτρη του Δημητριάδη, με τον οποίο με δένει και μια φιλία. Τώρα του Κωνσταντίνου Αβράμη, θέλω να πω, και δεν το κάνω για να δίνω ευκαιρίες ή οτιδήποτε, το κάνω γιατί πραγματικά πιστεύω σε αυτό που δεν καταλαβαίνω. Δεν πιστεύω τόσο σε αυτό που έχω ήδη διανοηθεί. Δηλαδή το να ανεβάσω ένα κλασικό έργο, παρόλο που τα αγαπώ πολύ, εντάξει, δεν μου δίνει μια πλατφόρμα στην οποία να μπορώ να ερευνήσω. Την τεχνική αυτή που έχω αυτή τη στιγμή με τους ηθοποιούς μου, και έχω διαμορφώσει ως ένα κώδικα, μου το διαμόρφωσε όταν ανέβασα για πρώτη φορά, ανέβηκε για πρώτη φορά στον κόσμο το γράμμα στον πατέρα του Κάφκα. Εκεί, στα απάτητα χωράφια, στο κενό, στην ανασφάλεια. Ένα πράγμα που λέω στο οποίο δεν ξέρω αν είναι αποκαλυπτικό, να είστε ανασφαλείς. Γιατί? Γιατί να μην είναι. Να είστε ανασφαλείς. Μην παλεύετε. Να αποδεχτείτε ότι εκείνη τη στιγμή πάνω σκηνή φοβάστε. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Παίξε αυτό. Πάνε ηθοποιείς ακροάσεις και το παίζουν οι ήρωες. Μα εκείνη τη στιγμή δεν έχουν τρακ. Να είναι τρακαρισμένοι και να αφήσουν αυτό το πράγμα να προκύψει και να αφήσουν να εκμεευτεί ο λόγος μέσα από αυτή την πραγματική κατάσταση. Που είναι ντοκουμέντο. Δηλαδή, εγώ τώρα έρχομαι μπροστά σου να σου παρουσιάσω κάτι. Δεν έχω ένα τρακ. Δεν έχω μία συστολή. Δεν είναι πολύ ειλικρινές αυτό. Είναι πάρα πολύ. Είναι μια πολύ ωραία προσέγγιση αυτή. Την οποία... ατέλεια, συγγνώμη, φάνε μου, την ατέλεια που, αυτό, που ονομάζουμε ατέλεια. Ένα ψεγάδι, το ότι ο άλλος κάνει αυτά. Εκεί, αυτό είναι ντοκουμέντο. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, θα σου μιλήσω έτσι λίγο τώρα. Θα ήθελα να πάρεις το ρόλο του coach εδώ και για μένα. Γιατί αυτό το μου το κάνω κι εγώ, το κάνω κι εγώ τώρα στα podcast μου που... Ξέρεις, και εγώ έχω το track όταν μιλάω με κάποιον. Και γενικά έχω πάρει ένα feedback ότι Φάνη, μην το κάνεις, δεν είναι πολύ καλό. Και τους λέω, παιδιά, μάλλον κάνω υποσυνείδητα αυτό το οποίο μου λες και εσύ. Δεν το αφήνω να πιεστώ να μην δεν το κάνω. Μου βγαίνει. Είναι η φυσική μας κατάσταση. Ένας άνθρωπος μπροστά μου αυτή τη στιγμή που στέκεται και μου μιλάει, βιώνει ένα ντοκουμέντο.
Δεν μιλάω, γιατί εγώ δεν χρησιμοποιώ τις λέξεις αλήθεια και ψέμα του Στανισλάς και τις θεωρώ πολύ παροχημένες. Φέρει, δηλαδή, θα πει ψεύτικο και αληθινό, ας πούμε. Είναι κάποιοι που τους πείθει και κάποιοι που δεν τους πείθει. Όταν φύγει πειθός από τη ζωή μας και δεν μας ενδιαφέρει αν μας πείθει ο άλλος ή όχι, αλλά αν μας μεταφέρει μια εμπειρία, αυτό είναι το ζητούμενο, να μας μεταφέρει κάτι. Αυτό, γι' αυτό να ξαναβρεθεί ένας χαμένος ανθρωπισμός. Ή να ξαναέρθει το οντολογικό ζήτημα στο θέατρο. Να μην είναι όλα προσχεδιασμένα. Ή αν είναι προσχεδιασμένα, να είναι προσχεδιασμένα για να μην είναι. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει, κάποιοι με απασχολεί πώς από την τεχνική που εκμεύουμε προκύπτει κάτι. Δηλαδή, αφού έχουμε κάνει την έρευνά μας πάνω στο διάφραγμα, πάνω στο κέντρο, πάνω στην αναπνοή, πάνω στη χειρονομία, πάνω στο ανοιχτό βλέμμα, σε όλα αυτά τα πράγματα, οι παραστάσεις εντωμεταξύ όλες μου ξεκινούν, πάντοτε τα πρώτα 10 λεπτά των έργων είναι σαν ένα ζέσταμα των ηθοποιών, που δεν το καταλαβαίνει ο θεατής. Τι ωραία. Είναι σαν ένα μωρό που γεννιέται και ξεσπερνάει τις διαδικασίες. Έτσι ώστε ακόμα και κρύος να μπει ένας ηθοποιός μου στην παράσταση, υπάρχει κάτι που το ζεστάνει στην αρχή. Όλο το βασικό έχει να κάνει αυτό, η ατέλεια, ο ηθοποιός, θα σου το πω πως το σκέφτομαι, ο ηθοποιός ως ον ευάλωτο ή ο ηθοποιός ως αμφίθυμον. Αυτή η αμφιθυμία του Άμλετ είναι ο άνθρωπος, ή αυτή η ανάγκη του Φάουστ, ότι από τη μία έχω τη γνώση και αποζητώ αυτό το μαγικό στοιχείο που λέγεται εμπειρία. Όλη η τέχνη βασίζεται στην αμφιθυμία. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι ο Γκέτε ή ας πούμε ακόμα και ο δικός μας ο Διονύσιος Σολωμός ή ακόμα και ο Γκάτσο, ο Νομπελίστας, ο Ελίτης, κάπου πιο λίγο αυτός. Τι έκαναν, προσπαθούσαν να φέρουν εις γάμου κοινωνία που λέμε δύο πολύ διαφορετικά σχεδόν συγκρουόμενα είδη. Τον κλασικισμό με τον ρομαντισμό. Από τη μία η αρμονία, η γεωμετρικότητα, το μέτρο και από την άλλη το ξέχυλο, το συναισθηματικό, το πέρα από μένα, το υπερβατικό. Ο Γκέτε, ας πούμε, βάζει την Ελένη, στο Φάους, βάζει την Ελένη, την ωραία Ελένη που είναι του κλασικισμού, να ερωτεύεται το Φάους και να γεννούν ένα παιδί. Το παιδί λεγόταν Υπερίον και πέθανε. Ήταν το πιο καλό παιδί στον κόσμο, το πιο όμορφο, αλλά πέθανε. Αυτό τι θα πει. Ο Διονύσης Σολωμός, βλέπουμε τα μεγαλύτερα του έργα, είναι ημιτελή. Έτσι. Mm-hmm. Κρύβουν μια τέλεια μέσα, δηλαδή. Αυτό. Δεν είναι αυτό που σου λέω, δεν είναι σχήμα λόγου. Τα σπουδαιότερα έργα είναι αυτά που δεν τελειώνουν. Το μεγαλύτερο έργο της ζωής ενός ανθρώπου είναι η αγωνία του να το κάνει. Ακόμα και στον Καδάφη, αυτό που μας προκαλεί μεγάλη γοητεία δεν είναι μόνο τα ίδια του τα ποίηματα, τα 154, αλλά το ότι αυτός ο άνθρωπος έταξε τη ζωή του και αγωνιούσε γι' αυτό. Άρα τι είναι η υποκριτική? Η τραγωδία του αδιατύπωτου. Εγώ εκεί δουλεύω. Δηλαδή, πώς μπορείς έτσι να το κάνεις έτσι ακόμα, έτσι σαν ένα παράδειγμα αυτό? Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει πάντα κάτι που δεν λέγεται. Υπάρχει κάτι που μας καθιστά διαρκώς ασύμπτωτους και αδιατύπωτους. Τι εννοώ? Εμείς οι δύο, ακόμα και ερωτευμένοι να είμαστε και να, δεν μπορούμε ποτέ να συμπέσουμε απόλυτα. Ποτέ. Αυτό είναι μια τραγωδία. Α, κατάλαβα. Και ποτέ δεν μπορώ να σου πω ακριβώς αυτό που θέλω να σου πω. Γιατί δεν φτάνουν οι λέξεις. Αυτό αμαντιλάρει ο ηθοποιός εκείνη τη στιγμή πάνω στη σκηνή. Πάνω στην ύπαρξη του, γιατί όλη η υποκριτική είναι ύπαρξη. Εκείνη τη στιγμή πάνω στο χώρο και στο χρόνο. Να ψάχνει, να αγωνεί, να βρει τα κατάλληλα εκείνα ερεθίσματα και τις κατάλληλες λέξεις, να πει αυτό που πιο βαθιά θέλει να πει και να αποτυχαίνει πάντα. Δεν πρέπει, αυτό μου το είχε πει η Στεφανία Γουλιώτη, δεν πρέπει ο ηθοποιός να έχει αίσθηση αν έπαιξε καλά ή όχι. Αυτά είναι αρκιστικές ανοησίες. Είναι μαραθώνιος. Πρέπει κάθε μέρα ερευνάμε κάτι διαφορετικό. Κάθε μέρα. Δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι τεχνικό απλά. Είναι και βαθύτατα προσωπικό. Δεν τελειώνει. Γιατί αν τελειώσει, Φάνη μου, τελειώνω κι εγώ μέσα από αυτό. Αν ο ηθοποιός κάνει διαρκώς stops, θα πάθει σχιζοφρένεια. Αν καλείται κάθε φορά να μπαίνει σε έναν υποτιθέμενο ταυτιστικό ρόλο, που είναι ένα χάρτινο πράγμα, τι να μπει, σε ποιο ρόλο να μπει, στην ίδια ή στην Blanche.
Σε ποιο ρόλο. Okay, όλοι έχουμε, έχουμε μία μαμά που μπορεί να θυμίζει την Blanche ή μία μαμά που θυμίζει την Αμάντα. Ή τη Μίδη αντίστοιχα. Ναι, αυτό είναι όμως πολύ στανισλαυσκικό, το να θέλουν όλοι να μπουν σε ένα ρόλο. Εσύ ουσιαστικά τώρα τι μας λες. Αυτό επικρατεί 100 χρόνια μετά. Επικρατεί ακόμα αυτό το πράγμα. Και η Μέριλ Στρίπ σένα... νομίζω ήταν και είναι πολύ αυτής της σχόλης του Στανισλάφσκι. Δηλαδή από... η Μέριλ Στρίπ, η Μέριλ Στρίπ σαν ηθοποιός. Μέριλ Σεράντλερ, ναι. Γενικά για μένα, ας πούμε, εμένα μου στέκεται στο λαιμό πάρα πολύ από το στούντιο. Ό,τι πρεσβεύει ο Λίς Στράντσμπεργκ, εγώ είμαι εντελώς αντίθετο σε αυτό το Be the Role. Ναι, και αυτό το Be the Role, έτσι λίγο για να δώσουμε και μια άλλη οπτική τώρα και στους ακροατές μας, αλλά και σε ανθρώπους που ασχολούνται με το θέατρο και που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν είναι τόσο σωστό να είμαστε αυτό που λες και εσύ, Be the Role. Δεν έχει να κάνει με το σωστό, Χάνη μου. Έχει να κάνει με τον ηθοποιό. Είναι... θα σου το πω όπως το λέω και στους ηθοποιούς μου. Ο άνθρωπος έχει, να το πάμε φροντικά ρε παιδί μου, είναι το ego, το super ego και το id, το εκείνο που λέμε. Ναι, το ναι, ναι. Είναι το συνειδητό, το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο που είναι ένα χάος, σωστά. Mm-hmm. Το συνειδητό, στο συνειδητό υπάρχει τη φαντασία. Δηλαδή εμείς μπορούμε να φανταστούμε μόνο ότι αντιλαμβανόμαστε. Το έχεις καταλάβει αυτό. Δηλαδή, βέβαια. Κάτσω και φανταστώ κάτι, είναι με βάση τα υλικά του συνειδητού μου. Ναι, ναι, ό,τι έχουμε σαν τάτο, αυτό μπορούμε και εμείς να φανταστούμε. Ακριβώς. Όταν λέει δηλαδή η Στανισλάφσκι όλο αυτό το πιο ρεαλιστικό και ψυχολογικό ιδεώδες, χρησιμοποίησε τη φαντασία σου, η φαντασία μου φτάνει μέχρι ένα 30%. Ναι, βάσει αυτά που έχω δει, που έχω γαλουκηθεί. Οπότε είναι πάλι κάτι ελεγχόμενο, είναι κάτι εγκεφαλικό και είναι κάτι που ελέγχω. Σωστό. Η σωματική μνήμη όμως είναι απαρηγόρητη, διότι όταν παίζεις με το σώμα, παίζεις με αντανακλαστικά, παίζεις με άλλα πράγματα που είναι πιο μύχια. Ας πούμε το γεγονός ότι ένας άνθρωπος είναι πολύ κοντά σε έναν άνθρωπο, έτσι. Κάποιος ανοιγοκλίνει απότομα τα μάτια του. Είναι ένα γνωστό φαινόμενο, έτσι. Ναι, ναι. Έρχεται κάποιος πολύ μπροστά σου και ανοιγοκλίνει τα ματάκια σου. Άλλος δεν το παθαίνει αυτό. Το ότι αυτός ανοιγοκλίνει τα μάτια του, αυτό είναι μια σωματική μνήμη. Φέρει κάτι. Εγώ τον ηθοποιό που έχω μπροστά μου μελετάω το σώμα του απέναντι στο πώς αντιδρά στα πράγματα. Τι υπέροχο. Ναι, και προσπαθώ να τον κατευθύνω να είναι πιο ειλικρινής αυτό που προκύπτει πραγματικά, έτσι ώστε έτσι να βγει η σκηνοθεσία. Να είναι πιο ειλικρινής, Στέλιο, βάσει των δικών του βιωμάτων. Άρα, επειδή είναι δικό που του βίωμα. Δεν καταλαβαίνει όμως, Ναι, ναι. Που δεν καταλαβαίνει, όχι η μαμά μου με έδερνε. Ναι, ναι, που δεν καταλαβαίνει, που έχει γράψει απλά στο σώμα του και δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί του συμβαίνει σε μια κίνηση. Αυτόν, άρα πατά εσύ, έτσι να πούμε εδώ πέρα και για όσου ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα training τα δικά σου, που είναι πολύ ενδιαφέροντα, και μακάρι να ήμουν και εγώ τώρα στη Θεσσαλονίκη, θα ερχόμουν να τα βλέπω και από κοντά, το ότι ουσιαστικά εσύ πατάς σε μια μνήμη του κάθε ανθρώπου πώς αντιδράει, οπότε τον φέρνει σε μια κατάσταση που θα του βγει κάτι αυθόρμητο μέσα από αυτόνα, άρα και θα είναι αληθινό. Ναι, το υπέροχο. Σώμα ως ντοκουμέντο. Αυτό, το σώμα ως ντοκουμέντο, ως απαρχή. Τι υπέροχο αυτό. Και άρα φέρνεις τον κάθε ρόλο στην αλήθεια που φέρει ο καθένας μέσα του, με όχημα να βγει αυτή η αλήθεια το σώμα. Άρα δηλαδή εσύ... Ερήμην του και εις γνώση του παράλληλα, φαντάζομαι, γιατί του εξηγεί την τεχνική, αλλά αυτό είναι κάτι τελείως έτσι πρωτοποριακό και πάρα πολύ ωραίο. Και νομίζω ότι δημιουργείς καινούργιες... Να το πω, καινούριους ρόλους, άρα δηλαδή θα μπορούσε αυτό να δημιουργήσει καινούριες προσωπικότητες για κλασικούς ρόλους, δηλαδή να βγαίνουν καινούργιοι, ξέρω εγώ, Οδυσσέοι ή καινούργιοι, ξέρω εγώ, Άμλετ μέσα από αυτό, γιατί ο καθένας είναι διαφορετικός. Μα αυτό είναι υπό, δεν πας να δεις τον Άμλετ, πας να δεις τον ηθοποιό που κάνει τον Άμλετ. Ξέρεις, δεν είναι υπάρχει μία σύγχυση, θα πω εγώ εδώ πέρα, στον απλό τον κόσμο, έτσι, που μας παρακολουθεί και ακόμα. Αν έχει σύγχυση, μην πηγαίνει θέατρο. Ας βρει λιγάκι. Κοίταξε, δεν μπορεί το θέατρο να σε όλους. Ξέρεις κάτι, ας πούμε πήγα στην Επίδαυρο φέτος, δεν έχει σημασία ποια παράσταση είδα.
Και αυτή η παράσταση ήταν αρχαίας τραγωδίας φυσικά, αλλά ήταν δοσμένη στο σήμερα σκηνοθετικά, με ρούχα και τα λοιπά. Και σε ένα κατάμεστο θέατρο της Επιδαύρου, εντάξει, δεν λέμε παραπάνω, έτσι με όλο το σεβασμό στο χώρο, ο κόσμος περίμενε ότι θα δει μια μίμηση μιας αρχαίας τραγωδίας. Ναι, τα ξέρω εγώ θα έβλεπε Χιτώνες. Πάλμερ και Σκελιανό. Ναι. Και αυτό λίγο θέλω εδώ να τοποθετήσουμε στον κόσμο, το ότι καμιά φορά δεν είναι απαραίτητο να δεις την απόλυτη ταύτιση, ας πούμε, με κάτι παλιό. Δηλαδή, ναι. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι λίγο κατάμος και της επικαιροποίησης. Ναι. Να παίρνεις ένα έργο που θεωρείς επίκαιρο και να μην το κρατάς όπως είναι και να το επικαιροποιήσεις, σημαίνει ότι το θεωρείς επίκαιρο. Ναι. Αν πάρω εγώ έναν Τσέχοφ και λέω πόσο επίκαιρος είναι και προσθέτω πράγματα, σημαίνει ότι το θεωρώ επίκαιρο. Mm-hmm. Δηλαδή έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Μιλάμε τώρα για το ενδυματολογικό, για το αστυνομικό, μιλάμε για το ίδιο το κείμενο. Τι να σου πω, εγώ επίκαιρο θεωρώ αυτό που γράφετε τώρα. Παρόν θεωρώ αυτό που γράφετε τώρα. Δεν ξέρω τώρα. Εγώ ας αφήσουμε την τραγωδία λίγο να ξεκουραστεί και την κωμωδία την αρχαία. Ας αφήσουμε λίγο αυτά τα έργα να ξεκουραστούν. Δηλαδή, έχει φτάσει στο, για μένα έχει φτάσει στο προχώρητο αυτό το πράγμα. Δεν έχω να περιμένω τίποτα. Δηλαδή, δεν με εκπλήσει τίποτα πλέον στην τραγωδία. Δεν με απασχολεί η τραγωδία. Δεν μου λέει κάτι πέρα από αυτό που γνωρίζω. Τώρα, αν μιλάμε για το 86 που βγήκαν οι βάκχες του Περσόπουλου και πάθαμε άλλο κακό, ναι, αυτό το πράγμα ήταν όντως ένα statement. Αλλά εντάξει, δεν έχει να μου πει κάτι αυτή τη στιγμή. Οι τραγωδίες δεν έχουν να μου πει κάτι. Κάτι πυρηνικό, έτσι. Έχει να μου πει κάτι φυσικό ο Δημητριάδης. Θες να, θες να ανεβάσεις ένα σύγχρονο έργο, θες να, να ανεβάσεις μια τραγωδία και αντί να την επικαιροποιήσεις, πάρε την εκένωση του Δημητριάδη που έχει να κάνει με τον κύκλο των Ατριδών. Είναι μια μετάπλαση που έκανε ο ίδιος. Πάρε το θερισμό. Πάρε Λούλα ένα γνωστάκι. Αν θες την έννοια της τραγωδίας του οίκου. Πάρε Πίντερ. Ξέρω εγώ, πάρε ένα σύγχρονο έργο το οποίο αυτή τη στιγμή να μιλάει για αυτό που πραγματικά όλοι συμφωνούμε ότι μας αφορά. Δεν μπορώ. Αυτά τα λίγο μουσιακά, εμένα δεν με παίρνω ένα μουσείο, ας πούμε, και το κάνω πιο προσβάσιμο. Εντάξει, λίγο θεατρονό μου κάνει που παίζει 2.500 χρόνια με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να κατασταλάξουμε ποια είναι η σχέση. Καταρχάς, ποιος διαβάζει τραγωδία, ποιος ξέρει τραγωδία σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, ποιοι είναι οι θεατές που απευθυνόμαστε. Αυτό είναι κάτι που με βοήθησε πάρα πολύ, Θάνη μου, που λέει ο Μάνος Χατζηδάκης. Εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί να επικοινωνήσω με όλους. Δεν με απασχολεί. Δεν μπορώ, όπως και στη ζωή μου δεν μπορώ να επικοινωνώ με όλους τους ανθρώπους, γιατί πρέπει η τέχνη μου να επικοινωνείται σε όλους. Θέλω να επικοινωνώ θεατρικά και στη ζωή μου με ανθρώπους που τυχαίνει εκείνη τη στιγμή να έχουμε ένα κοινό αίσθημα ή μια κοινή ευαισθησία. Δεν με απασχολεί δηλαδή το να πάει καλά μια παράσταση, δηλαδή δεν θα πει ότι έχω μόνο 1500 άτομα την παράσταση, που και αυτό θετικό είναι. Τη δικαιοσύνη των λίγων εγώ επιζητώ, όπως λέει ο Σέξπιρ στον Άμλετ. Να μην επιδιώκεται, λέει, τη δικαιοσύνη των αρέσει σε πολλούς, αλλά αυτή τη δικαιοσύνη των λίγων, αυτοί που καταλαβαίνουν που το πάτε και δεν θα τους αρέσει αν κάνετε εκπτώσεις διαρκώς αυτό που κάνετε. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ... Φάνει λίγο τη συζήτηση καγκουρόλα. Να σου πω και κάτι ακόμα. Να το πεις, και χαίρομαι πάρα πολύ που τοποθετείσαι με βαθιά γνώση σε όλα αυτά. Οπότε με πολύ μεγάλη χαρά, βεβαίως. Πριν είπαμε για το θέμα του Στανισλάφσκι και όλο αυτό. Ένα πράγμα το οποίο δεν αναφέρεται είναι ότι μαζί με το Στανισλάφσκι εκείνη την περίοδο, τη χρυσή περίοδο του θεάτρου τέχνης της Μόσχας, βγήκε και ένας άλλος ο οποίος λέγεται Μέγερχολτ. Την ίδια στιγμή, ο οποίος είχε παίξει μάλιστα ο Μέγερχολτ και στην παράση του Τσέχοφ στον Τσελάκ και έκανε μετά τη δική του μέθοδο στη βιομηχανική κίνηση. Αυτό δεν αναφέρεται. Μάλιστα. Γιατί δεν αναφέρεται ότι ο Μέγερχολτ ήταν η απαρχή που γεννήθηκε ο Μπρέχτ, που γεννήθηκε ο Γκορτόφσκι, που γεννήθηκε ο Σουζούκι. Γιατί μένουμε μόνο στο πρώτο. Φυσικά σπουδαίος ο Στανισλάφσκι. Γιατί δεν αναφέρουμε τον Μέγερχολτ. Γιατί εκεί είναι το θέμα. Πώς ξεφύτρωσε ο Μπρέχτ. Δηλαδή ήταν δύο σχολές που γεννήθηκαν την ίδια στιγμή και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και κάτι άλλο το οποίο δυστυχώς στη χώρα μας δεν διδάσκεται. Δεν διδάσκεται. Υπάρχει έλλειμμα. Οπότε οι σκηνοθέτες που κάνουμε αυτό το πράγμα πρέπει να βάζουμε τους ηθοποιούς ξανά σε μια διαδικασία μελέτης.
Αυτό είναι λίγο και κουραστικό ενίοτε, έτσι. Ναι, βέβαια. Και ίσως δεν υπάρχει και πάντοτε και ο χρόνος. Ναι, όχι, εγώ τον πρώτο. Δεν γίνεται. Επιβάλλεται να υπάρχει ο χρόνος. Πρέπει να τον βρω. Αλλά να μην. Τι ωραία να μην υπήρχε. Καταλαβαίνω απόλυτα πώς το τοποθετείς και θα ήθελα να έρθουμε και στο σήμερα. Θα ήθελα να μου πεις στο θέατρο πρόταση αυτή την περίοδο με τι ασχολείσαι. Έκλεισε ένας πολύ μεγάλος κύκλος έρευνας πάνω στο έργο του Δημητριάδη. Έχω κλείσει τρία έργα του. Πεθαίνω σαν χώρα, η λύθη και η τέχνη και το Ευαγγελισμό στους Κασάνδρες. Τώρα ανοίγω ένα νέο, δηλαδή κάθε χρόνο υπάρχει ένας άξονας που με απασχολεί. Φέτος ο άξονας μου είναι το reality. Η έννοια δηλαδή του ότι εγώ βλέπω κάτι που δεν με απασχολεί, που δεν είμαι εγώ και εκτονώνομαι σχεδόν σε μορφή κολοσσέου μέσα από αυτό. Ανεβάζω δηλαδή τώρα το πρώτο έργο, το οποίο είναι το Νοϊκάνδρες, ιστορίες εξεσμένης παιδικότητας, του Κωνσταντίνου Αβράμι, όπου είναι ένα έργο, μια διπλή αφήγηση που έχει να κάνει με την τραυματισμένη ταυτότητα των νέων και είναι ένα δημητρικό και αντιπατρικό έργο που συνθλίβει τελειωτικά το θεσμό της οικογένειας με την αρχιετυπική έννοια που την έχουμε στο νου και την ορθόδοξη έννοια. Είναι μια... καταστρέφει την έννοια της γονεϊκότητας. Και θέτει σε μεγάλη συζήτηση του τι είναι η οικογένεια, τι θα όφιλε να είναι και τι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Εν πράγμαση, ας πούμε. Αυτό τώρα δηλαδή παίζεται στον Πολυχώρο Ένεκ, είναι ένας χώρος που συστήνω πρώτη φορά θεατρικά στην καρδιά της πόλης, στην Προξένου Κορμιλά. Α, εξαιρετικός δρόμος. Ναι, 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 αυτή τη στιγμή είναι ένας χώρος, είναι το πρώτο αρχιτεκτονικό γραφείο της πόλης, ένα ισόγειος χώρος, που εκεί πέρα είναι ο εκδοτικός οίκος του περιοδικού Ένεκε, όπου τον έχω πάρει αυτή τη στιγμή και τον έχω κάνει αμιγώς θεατρικό. Τι ωραία. Και το επόμενο έργο το οποίο υπογράφω το Φλεβάρι, Μάρτι μάλλον, είναι η σοφρονιστική αδικία του Κάφκα. Πάνω πάλι στο θέμα του reality και του... και, και του θανάτου ή της βίας μάλλον ως θέαμα. Μάλιστα. Αυτά, γιατί σε απασχολούν αυτή την περίοδο, τι είναι αυτά που σε οδήγησε, τι είναι αυτό το γεγονός ή τα γεγονότα που σε οδήγησαν σε αυτό το κολοσσιαίο θέαμα, ας το πούμε έτσι, μιας βίας που προκύπτει και εμείς είμαστε θεατές αυτής. Είναι αυτό που προκύπτει πάντα μετά από μια έξαρση. Γίνεται μια σοφή, ευγενή έξαρση ενός πράγματος, ενός ζητήματος, σωστή, και μετά καπηλεύεται. Πάντα έτσι είναι τα πράγματα. Από έναν πόλεμο μέχρι ένα κίνημα, μέχρι ένα ακτιβιστικό κίνημα, μέχρι μια στάση, μια διαδήλωση, οτιδήποτε. Στην αρχή ευγένει και προκύπτει και ξεπηδάμε όλη την αγνότητα και την ανάγκη που επιβάλλει τη στιγμή που προκύπτει και σιγά σιγά μετατρέπεται σε προϊόν θέασης. Μάλιστα. Το μετά την Ουκρανία, να σου το πω και διαφορετικά. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει να ανεβάσω ένα πολεμικό έργο, ένα αντιπολεμικό έργο. Αλλά το μετά, τι γίνεται μετά από μια ήττα. Μετά. Ναι, ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Δηλαδή, για Πέρσες, π.χ., θα ανέβαζα Τροάδες. Να σου το δώσω λίγο γενικευμένα για να καταλάβεις. Στην καρδιά ενός πολέμου δεν θα ανέβαζα, ας πούμε, π.χ. Πέρσες, που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο, αλλά Τροάδες που έχουν να κάνουν με το μετά τον πόλεμο. Μετά τον πόλεμο, το τι συμβαίνει, με όλα αυτά, ναι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία είναι όλα αυτά τα οποία μας αναφέρεις. Αν κάποιος θα ήθελε να μάθει περισσότερα ή να διδαχτεί με τις τεχνικές που εφαρμόζεις, πού θα μπορούσε να σε βρει? Καταρχάς να μπει στο Facebook, στο Instagram και να πατήσει ομάδα θέατρο πρόταση, θα βρει τα πάντα. Και εμένα, άμα πατήσει Τέλειος Βραχνής, ξέρω εγώ, θα με βρει. Και στα site, ξέρω εγώ, δηλαδή υπάρχουμε. Πολύ ωραία. Οπότε, θα μπορεί να βρει πράγματα. Πολύ ωραία. Και θέλω να πω, η σχολή είναι ανοιχτή και για κάποια training, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει. Θέλεις να μας μιλήσεις έτσι για κάποια προγράμματα τα οποία έχεις. Φυσικά μπορεί να... ετοιμάζω ένα εργαστήρι το οποίο θα ξεκινήσει το Νοέμβριο, το οποίο έχει να κάνει ακριβώς με αυτή την τεχνική, σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ηθοποιοί. Γιατί είναι μια πολύ προσωπική μου αίσθηση, το ότι θεωρώ ότι, ότι λειτουργεί καλύτερα σε ανθρώπους που δεν έχουν
ψηθεί μέσα σε ένα είδος. Όσο πιο αθώος είναι ο άλλος, τόσο πιο όμορφα μπαίνει σε αυτό. Ισχύει ναι. αυτό και να ξέρεις, θα ενδιαφέρει και πολλούς ανθρώπους και επιχειρήσεων, αλλά και άλλων επαγγελμάτων, που θέλουν να βρουν μια διέξοδο σε θέματα τα οποία κάπως δεν μπορούν να εκφραστούν, ίσως και ούτε με την ψυχοθεραπεία. Νομίζω η τεχνική σου αυτή μπορεί να βοηθήσει στο ξεκλείδωμα γενικότερα, έτσι από όσο γνωρίζω και εγώ για αυτή την τεχνική, ότι θα μπορέσει κάποιος να βρει καλύτερα τον εαυτό του και ίσως να τον οδηγήσει και σε καλύτερα μονοπάτια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Στέλιο, θα μπορούσα να μιλάω ώρες μαζί σου. Η γνώση σου είναι βεβαίως με πολύ μεγάλη χαρά. Να πούμε ξανά ότι ο Στέλιος Βραχνής είναι υπεύθυνος του Θέατρου Πρόταση. Μπορείτε να το βρείτε, θα βάλω και τα link από κάτω από το podcast. Στέλιο, για το κλείσιμο, γιατί ξέρω ότι είσαι και στο θέατρο αυτή τη στιγμή και εν ώρα εργασίας σου, για να σε αποδεσμεύσω, θα ήθελα να κλείσουμε με μια ευχή σου προς τον κόσμο και γιατί είναι καλό να βλέπει και να ασχολείται και ο κόσμος απλώς με το θέατρο, κατά τη γνώμη σου. Ένα από τα γνωστά που λέω και τα μεγαλύτερη σοβαρότητα, αίσθηση της ευθύνης από όλους τους, ειδικά τους νέους καλλιτέχνες, από όλους μας, αίσθηση της ευθύνης απέναντι σε αυτό που προβάλλουμε, μεγαλύτερη ακρίβεια σε αυτό που έχουμε επιλέξει να κάνουμε και όχι από εδώ και από εκεί, και στους θεατές να επενδύσουν πιο πολύ στον εαυτό τους εκείνο που δεν βρίσκουν εύκολα στις μεταξύ τους κουβέντες. Δηλαδή θα πρέπει λίγο όλοι να ανεβάσουμε τον πήχη, τον κοινωνικό μας πήχη και τον προσωπικό μας πήχη πιο ψηλά. Όσοι δεν θέλουν να δουν θέατρο, ας μην δουν ποτέ. Όσοι θέλουν να δουν θέατρο, να μοιηθούν 100% και να μην είναι, να είναι διατεθειμένοι να του συμβεί κάτι στην παράσταση. Να έρθουν σε αυτή τη μέθεξη. Είναι σαν την εκκλησία. Αν δεν πιστεύεις, μην πας. Τέλος. Θα πας εκεί γιατί υπάρχει μία μέθεξη. Σε αφορά? Ναι. Δεν σε αφορά? Όχι. Οπότε όλοι να κατασταλάξουμε, επειδή είναι που είναι έτσι πως είναι το εκπαίδευσή μας, δυστυχώς, να κατασταλάξουμε στο πού ανήκουμε, πού είναι η καρδιά μας. Αυτό. Στέλιο, πραγματικά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις γνώσεις που μοιράστηκες και για όλα όσα είπες. Να ευχηθούμε τα καλύτερα στο έργο σου. Το σίγουρο είναι ότι έχεις πολλά ακόμα να προσφέρεις στον κόσμο της τέχνης με αυτά που ακούσαμε σήμερα και τις τοποθετήσεις σου. Και θα είμαστε εδώ και θα χαρούμε να ακούμε συνεχώς νέα σου και δημιουργικά σου επιτεύγματα. Να σε ευχηθούμε καλή συνέχεια με όλα τα καλλιτεχνικά σου έργα. Και θα ήθελα προσωπικά να σε ευχαριστήσω για το χρόνο σου και για τη συνέντευξη στο Theater Voice. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, είμαι ο Φάνης Αριτζής, ήταν το Theater Voice. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.